Το χρέος έχει να εφαρμόζει πρώτος αυτός εκείνα που διδάσκει στους άλλους. Τον κοπιόντα γεωργών δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνει. Εδώ δεξιά μας, εδώ είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο επέρασε ο Λότ με την οικογένειά του για να φύγει από το χαλασμό που έγινε στα Σόδομα. Άμα θέλετε να κατεβείτε, να πάρετε και φωτογραφίες. Εδώ δεξιά επάνω στα βράχια βλέπετε ένα ομοίωμα που είναι. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ανέβηκε η οικογένειά του και η γυναίκα του δεν χώρισε την κύκλη από την περιέργεια και τότε στήσουν από τον χωρισμό που ακουγόταν έγινε στη Λιάρα. Τώρα την έχουν αρπάξει και το έχουν στο μουσείο της, στη Βρετανία. Στο μουσείο εκεί, αλλά εδώ ακριβώς είναι το σημείο. Κατεβείτε λιγάκι το λεπτά. Εδώ που βλέπουμε είναι η γυναίκα του Λότ. Και αυτή η ταμπέλα εδώ μπροστά μας λέει Σοντόμ. Από εδώ ήταν τα Σόδομα και από εδώ ήταν τα Γόμορα. Σοντόμ. Ο Αββάς Πέτρος ρώτησε τον Αββά Ισαΐα, «Τι σημαίνει, Αββά μου, δούλος του Θεού?» Και ο γέροντας το αποκρίθηκε, «Όσο καιρό είναι κάποιος άνθρωπος δούλος ενός οποιοδήποτε πάθους, δεν μπορεί να λογιάζεται δούλος του Θεού, γιατί είναι εχμάλωτος και σκλάβος του πάθους που τον κυριεύει. Και ούτε μπορεί να διδάξει κάποιον που κυριαρχείται από το ίδιο πάθος, εφόσον βρίσκεται και αυτός ο ίδιος στην κατοχή του. Γιατί είναι ντροπή του να κάνει τον δάσκαλο σε ένα πράγμα και να ζητά να ελευθερώσει κάποιον από ένα πάθος που ο ίδιος είναι σκλάβος του. Ή και να προσεύχεται στον Θεό για τρίτους, ενώ πρέπει να δέεται για τον εαυτό του». Ο Αββάς Ισαΐας έλεγε, «Μοιάζομαι ένα σπουργίτη που το πιάσε κάποιο παιδί και του δέσε το ποδάρι του με μια κλωστή. Και όταν η κλωστή αυτή χαλαρωθεί λιγάκι, το σπουργίτη ξεγελιέται και πετά, νομίζοντας πως είναι ελεύθερο. Το τραβά όμως το παιδί και το ξαναφέρνει πίσω δεμένο όπως είναι. Έτσι βλέπω κι εγώ τον εαυτό μου. Γι' αυτό, ως τη στερνή μου πνοή δεν πρέπει να ξεγνιαστώ, γιατί ο εχθρός είναι πολυμήχανος». Είναι η πόλη Σεϊλάθ. Είναι η πόλη αυτή τουριστική περισσότερο. Πλησιάζουμε στα σύνορα, αριστερά μας εδώ η Ερυθρά Θάλασσα, απέναντι είναι η πόλη Σάκαμπα, είναι η Ιορδανία. Είναι πολύ κοντά η Ιορδανία, 17 χιλιόμετρα είναι, από εδώ μέχρι την αρχή περίπου 20 χιλιόμετρα, μέχρι την άλλη μεριά. Η Ερυθρά Θάλασσα, αν θυμάστε καλά από την ιστορία μας, άνοιξε όταν εκτίμησε ο Μωυσής για να μπορέσει να διασωθεί ο λαός όταν τον έβγαλε από την Αίγυπτο, από την δουλειά και να τον φέρει εδώ στον τόπο της Ευαγγελίας. Και σχεδόν είμαστε στο Διεθνές, δηλαδή Ιορδανία, Ισραήλ και από κάτω μας είναι το Δόντι όπως λένε, η έρημος, η Χερσόνησος του Σινά. Και επειδή μοιάζει με Δόντι, στο χάρτη μας τη δείτε, Σένα σημαίνει στα Αιγυπτιακά Δόντι. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Σε 5 λεπτά μπροστά μας είναι τα σύνορα. Θα ετοιμάσετε όλες τις βαλίτσες σας, τα πράγματα θα τα πάρετε όλα από το λεωφορείο. Μόλις σας πούμε όμως, όχι από τώρα, μόλις σας πούμε. Και το
μαχαίρια στο χέρι σα. Ας μην νομίζουμε, αδελφοί μου, ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα μικρά και στα ασήμαντα παραπτώματα, αλλά πρέπει ως την στερνή μας ώρα να προφυλάττουμε και από αυτά τον εαυτό μας. Γιατί με τις μικρές αυτές αμαρτίες μας ταπεινώνει και μας εξευτελίζει ο Σατανάς, επειδή στις μεγάλες είναι δύσκολο να μας παρασύρει. Κι έτσι με τα μικρά αυτά παραπτώματά μας κατορθώνει και παίρνει δύναμη κοντά μας. Κι όπως φασούλι φασούλι γεμίζει το σακούλι και το ένα καλό φέρνει και το άλλο, το ίδιο γίνεται και με το κακό, και μάλιστα αυτό πληθαίνει και μεγαλώνει γρηγορότερα. Ο Άγιος μας Ισαάκ έλεγε: «Πολλοί έκαμαν έργα μεγάλα και θαυμαστά, ανάστησαν νεκρούς και μόχθησαν για να επιστρέψουνε παραπλανημένους, και με τα χέρια τους οδηγηθήκανε πολλοί στην επίγνωση του Θεού. Στο τέλος όμως αυτοί οι ίδιοι που εζωοποιήσανε άλλους ξεπέσανε σε συχαμερά πάθη και θανατώσανε τον εαυτό τους και γινήκανε με τα καμώματά τους σκάνδαλο σε πολλούς, γιατί είχαν αρρωστημένη την ψυχή τους και δεν φροντίσανε να γιατρευτούνε, παρά παραδοθήκανε στη θάλασσα του κόσμου με την πρόθεση να γιατρέψουν αλλονόψυχες, ενώ οι ίδιοι ήταν άρρωστοι, γιατί είχαν αδύνατη την πνευματική τους έφεση και δεν τους ήταν κατορθωτό και βολετό να δαμάσουνε τη φλόγα των εξαγριωμένων παθών, ούτε και να συγκρατηθούνε, γιατί είχαν ακόμη ανάγκη από πολλή προφύλαξη και να προσέχουνε να μην συναναστρέφονται με γυναίκες, να μην τεμπελιάζουνε, να μην επιθυμούνε να αποκτήσουνε χρήματα και λογής πράγματα, και να μην θέλουνε να εξουσιάζουνε άλλους και να απολαύσουνε δόξες και τιμές. Έλεγχε λοιπόν τους ακόλαστους με την ευγένεια της συμπεριφοράς σου,
καθώς και κάθε ανέσχυντο που τον αντιλαμβάνεσαι τέτοιον ο ίδιος, και καθάριζε το κελί σου από κάθε τρυφή και από κάθε περίσσια, γιατί αυτό χωρίς να το θέλεις σε οδηγεί στην εγκράτεια. Γιατί όταν τα έχουμε όλα περισσά και άφθονα, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τους εαυτούς μας. Όσιος μας Ιωάννης ο Κολοβός είπε κάποτε στους μαθητές του: «Μοιάζω τέκνα μου με κάποιον άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα ψηλό και πολύπλοκο δέντρο και βλέπει να έρχονται εναντίον του διάφορα ερπετά και λογής-λογής θεριά. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μαζί τους και να τα καταβάλει, τότε τρέχει και σκαρφαλώνει γρήγορα επάνω στο δέντρο και έτσι σώζεται και γλιτώνει. Το ίδιο λοιπόν και απαράλλακτο κάνω κι εγώ. Κάθομαι εδώ στο κελί μου και βλέπω να τρέχουν κατ' επάνω μου διάφοροι πονηροί στοχασμοί, και όταν καταλαβαίνω πως δεν μπορώ παλεύοντας μαζί τους να τους αποδιώξω και να τους κατανικήσω, τότε προσφεύγω στη βοήθεια του μεγαλοδύναμου Θεού και με την προσευχή σώζομαι και από αυτούς». Ένας πάλι άλλος γέροντας έλεγε σε κάποιον αδελφό: «Ο Σατανάς, αδελφέ μου, είναι ο εχθρός μας, εχθρός θανάσιμος, και εσύ και εγώ είμαστε σε ένα σπίτι. Ο κακούργος λοιπόν εχθρός μας δεν πάβει νύχτα και ημέρα να ρίχνει μέσα στο σπίτι μας αυτό κάθε βρωμιά και κάθε ακαθαρσία που βρίσκει. Και η δική μου και η δική σου δουλειά είναι αυτή: να έχουμε πάντα το νου μας ξάγρυπνο και να τον παρακολουθούμε σε ό,τι κάνει, και να μην σταματούμε ποτέ μας να παίρνουμε με το φαράσι τις ακαθαρσίες αυτές που ρίχνει μέσα στο σπίτι μας και να τις ρίχνουμε έξω. Αν όμως τα μελήσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε μέσα στο σπίτι μας θα σωριαστούν βουνά οι ακαθαρσίες, και τότε κι αν θέλουμε να τις βγάλουμε και να τις ρίξουμε έξω, δεν θα μπορούμε. Γι' αυτό πρέπει με προσοχή και με επιμέλεια μεγάλη να καθαρίζουμε το σπίτι μας, εννοούμε το πνευματικό μας σπίτι, την ψυχή μας, από τις βρωμιές που θα πρωτορίξει ο αόρατος εχθρός μας, και να το κάνουμε αυτό πάντα μας. Και έτσι το σπίτι μας με τη χάρη και με τη βοήθεια του Θεού θα είναι πάντα του παστρικό και ολοκάθαρο». Είπε ο Αββάς Ποιμήν ότι έλεγε ο μακάριος Αββάς Αντώνιος: «Η δύναμη του ανθρώπου είναι να αναλάβει την ευθύνη των κακών του πράξεων ενώπιον του Κυρίου και να περιμένει πειρασμό ως τη στερνή του πνοή». Ρωτήθηκε ο Αββάς Ποιμήν: «Σε ποιον αφορά το ρητό της γραφής;